Πάμε στο τελευταίο θέμα και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον περιμένω να μας εξηγήσεις ποιες είναι οι Big Five Construct Saudi 2024. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις που αφορά, περιλαμβάνει εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και των πρώτων υλών και των δομικών πρώτων υλών, των δομικών προϊόντων. Αξίζει να παρακολουθούμε την δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, μάλλον την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να παραστούν, να συμμετέχουν σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και τις πρωτοβουλίες που παίρνει και το Enterprise Greece προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν μη τι άλλο, πέρα από την ενίσχυση των δημόσιων σχέσεων, τέλος πάντων σε επίπεδο απλά συζητήσεων, επαφών κτλ., χτίζεται και κάτι πιο δημιουργικό και παραγωγικό. Και η παρουσία ελληνικών εταιριών σε μεγάλα εκθεσιακά events και projects είναι σημαντική. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το προσπαθούν και συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα θα εστιάσουμε σε αυτή την έκθεση Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις που αφορούν τις κατασκευές. Εκεί συμμετέχουν συστηματικά οι μαρμαροβιομηχανίες, ο εξελικτικός κλάδος. Υπήρξε συμμετοχή 26 εταιριών και από τα μάρμαρα. 13 εταιρείες ήταν από τα μάρμαρα. Οι υπόλοιπες 13 από τον κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί έναν στόχο πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου του συγκεκριμένου και στα δομικά υλικά και στις κατασκευές και στα μάρμαρα. Οι οποίες ελληνικές κατασκευαστικές, να επισημάνουμε ότι έχουν ήδη ένα σημαντικό μερίδιο στο κατασκευαστικό κλάδο στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι το περίπτερο το συγκεκριμένο στη φετινή έκθεση της Ελλάδας ήταν το τρίτο πολυπληθέστερο περίπτερο της διοργάνωσης. Εκεί συμμετείχαν Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Πορτογαλία. Για πρώτη φορά επίσης υπήρχε περίπτερο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Φουντώνει δηλαδή ο ανταγωνισμός, είναι εμφανές αυτό. Λοιπόν, και τονίζεται ότι από την πλευρά κιόλας και της πρεσβείας μας στην περιοχή ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί το μεγαλύτερο εργοτάξιο της Μέσης Ανατολής και προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες οι οποίες καλό είναι να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Και το παρόν που δόθηκε φέτος ήταν σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και για τις σημερινές επιχειρηματικές εξελίξεις. Λέτα Καλαμαρά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.